αν και απέχει από τα 50 χρόνια καμιά κοσπενταριά η... η ίδια. Καμιά κοσπενταριά μήνες. Καλώ την Να σου πω καλή σεζόν και στον αέρα. Να, σου πω καλή σεζόν Βεδιά, και στον να είμαστε καλά, <στοίλαι> γεροί, δυνατοί, γιατί νομίζω ότι θα έχει πολύ πράγμα μπροστά του. Έχει και χρόνια πολλά, δεν έχει το πασό χρόνια πολλά. Σωστά, δάχει. σωστά. Πασό, ωραία χρόνια. Ωραία. Ε? Ναι. Α, δεν το. Okay. Ah. Εγώ συμφωνώ. Δε, εγώ είμαι παιδί τη αλλαγή. Ήρθα και. Όλοι οι παιδιά τη αλλαγή σε αυτή τη, <laughs> τη γενιά. Ζήσα. Μεγαλώσαμε με το χρήμα να ρέει. Και μετά μα το πήραν επίση. <laughs> μετά μα το κόψαν. <laughs> Κάπω <Κάμψε> έτσι. <laughs> λοιπόν, εντυπωσιακό είχε κόσμο. έτσι. <laughs> είχε, είχε... είχε πάρα πολύ κόσμο mm. σε σχέση με του εορτασμού τη 3η Σεπτέμβρη τα πολλά τελευταία χρόνια. Τα 13-14 τελευταία mm. χρόνια. Ε, Εντάξει, Ηταν και πολύ, πολύ συναισθηματικά φορτίζοντα. Ναι, ήταν είτε, τα 50 χρόνια έτσι. Η το το αφιέρωμα, το βίντεο το αφιερωματικό στα, στο, στα χρόνια του Πασόκ διερκεί σε 12 λεπτά. Είναι τεράστιο. Ούτε εγώ δεν κάνω τέτοια βίντεο. Μπορώ και να και σου τέτοιο. πω ότι ε, ανατρίχιασα κι εγώ πολλέ φορέ με το συγκεκριμένο βίντεο. Γιατί ασχέτω εάν ε, ε, μπορεί να ασκήσει σκληρή και αυστηρή κριτική για το Πασόκ τη εποχή, ε, είναι. Ε, Σημαντικότατε στιγμέ τη ιστορία. μας. Είναι ιστορία, παιδιά, δεν το συζητώ. Ε, Επίση, εγώ, εγώ τι πρόσεξα, που προφανώ υπήρχαν και πολλά άλλα πράγματα που δεν έπεσαν στη δική μου αντίληψη. Μετά τον ιδρυτή, τον mm. Ανδρέα Παπανδρεού, παραδοσιακά καταχυροκροτείται κάθε φορά That. που ακούγεται το όνομά προφανώς. του. Δύο άνθρωποι χειροκροτήθηκαν τόσο πολύ, δεν είναι στη ζωή κανεί εκ των mm. δύο, ο Γιώργο Γεννηματά και η Φόφη Γεννηματά. Mm. Τελείω διαφορετικέ εποχέ, αλλά φαίνεται ότι ο κόσμο του πασόκτου αναγνωρίζει το. το Τη συμβολή του σε πολύ διαφορετικέ μεν. Ε, ο Γεννηματά εδώ και πάρα πολλά χρόνια έχει πάρει τη θέση που του αναλογεί στην ιστορία και στην καρδιά και στην ψυχή των α, 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 ανθρώπων του Πασόκ. Ε, νομίζω ότι η Φόφη Γεννηματά ε, είναι ο μόνο άνθρωπο που δεν, και εξαιτία ε, του πρόβληματος υγεία. Που δεν μπορεί κάποιο να του ασκήσει κριτική Είτα, για το α, τι έκανε. Α, α, άκουσα κάτι πολύ ενδιαφέρον χθε, που δεν το είχα σκεφτεί. Α, αν δεν ήταν η Φόφη, δεν θα γιορτάζαμε 50 χρόνια. Σωστό είναι. Το κράτησε το Πασόκ σε πολύ δύσκολε εποχέ. Το, 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 το κράτησε επακρισμές. όρθιο. Και Βέβαια. το πήρε σε πολύ πολύ δύσκολε κριτικέ. Με κάποιο τρόπο το κράτησε όρθιο. Και τη το πιστώνουν αυτό, εν πάση περιπτώσει, οι άνθρωποι που ανήκουν στη βάση του Πασόκ. Τώρα, ήταν όλο το Πασόκ εκεί, όλε οι φυλέ, όλε οι ηλικίε. Εγώ είδα ανθρώπους που είχα να τους δω πάρα πολλά χρόνια ναι. ε... Και άκουσα, ε, ήταν μια ευκαιρία έτσι, για ρεπορτάζ για το τι θα συμβεί από εδώ και πέρα, γιατί έχουμε και εκλογέ mm -hmm. μπροστά μα. Αλλά... Επέστρεψαν ή απλά επειδή ήταν τα 50 χρόνια. Κοίτα, τώρα οι άνθρωποι που ήταν εκεί, mm -hmm. νομίζω δεν έφυγαν ποτέ. Mm -hmm. ε, κάποια στελέχη έφυγαν που του είδα mm -hmm. χθε εκεί. Mm -hmm. ε, κάποιοι άνθρωποι που του είχαμε έτσι συνδέσει στο μυαλό μα με τον ακρεφνή εξυγχρονισμό, α πούμε, ήταν χθε εκεί. Γιατί είναι και η δική του προσωπική. Είναι η ζωή του, έτσι. Ε, Καμιά φορά κοιτώντα πίσω, έχουμε κάνει Άλλε επιλογέ, όμω υπάρχουν μέρη, κομμάτια τη ζωή μα. Τώρα μένει να δούμε αν όλο αυτό που είδαμε χθε, που πραγματικά ήταν ε, ε, εντυπωσιακό για την κατάσταση που είναι το Πασόκ τα τελευταία χρόνια, αν μπορεί να κεφαλαιοποιηθεί σε λοιπόν, ποσοστά έτσι. Τώρα, η, η δική μου αίσθηση είναι ότι τα πανηγύρια ήταν μέχρι χθε, από σήμερα μπαίνουμε σε πολύ σκληρό ροκ. Μένει μένε ένα μήνα. Ναι. Στι 6 Οκτωβρίου έχουμε εκλογέ. Ε, θα ξετυλιχθούν αναγκαστικά οι πλατφόρμε όλων την άλλη Κυριακή. Δεν θα πάμε σε συνεδρία Κεντρική Επιτροπή, mm. θα πάμε σε, συνέδρια, σε διαρκέ συνέδριο, έτσι θα ονομαστεί. Μια ανοιχτή εκδήλωση στην πραγματικότητα. Ο λόγο είναι να ξεπεραστεί το καταστατικό κόλλημα που υπάρχει με την υποψηφιότητα του Χαριδούκα. Γιατί αν βρεθεί έστω και ένα μέλο Κεντρική Επιτροπή και θέσει θέμα, η Κεντρική Επιτροπή θα πρέπει να αποφασίσει να τον εξαιρέσει. Δεν θα συμβεί βεβαίω αυτό γιατί το Διαρκέ Συνέδριο έχει το δικαίωμα mm -hmm. να πει ότι αυτό αλλάζει και θα είναι υποψήφιο. Δεν θα συμβεί καν. Απλά ναι. για να αποφύγουμε το όποιο ενδεχόμενο. Αυτό θα γίνει στι 15 του μήνα. Νωρίτερα, στι 9 τη Δευτέρα, θα κλείσουν οι υποψηφιότητε. Είναι ε, η τελική διορία. Mm -hmm. Εκεί θα μάθουμε και αν πηγαίνουμε Α, με 7, μερινά, με 6, με 8. Να, θεωρώ πολύ δύσκολο ναι, ναι. κάποιο άλλος να θέσει υποψηφιότητα τώρα. Ναι. Αλλά εν πάση περιπτώσει είναι ανοιχτό ακόμα. Άλλη μία. Ημερομηνία έτσι σταθμό θα μπορούσε να είναι η 11η 12η, κατά τη γνώμη μου, Σεπτεμβρίου. Θα είναι ο Νικό Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ. Ε, στι 11 θα μιλήσει, αλλά στι 12 θα δώσει συνέντευξη τύπου. Mm. Αυτό είναι κάτι που έχουμε να το δούμε πάρα πολλά χρόνια από πρόεδρο του Πασόκ στη Θεσσαλονίκη. Ο κ. Ανδρουλάκη το έκανε ξανά, αλλά στην Αθήνα, στο Ζάπιο Μέγαρο, έδωσε την uh, συνέντευξή του ε, την προηγούμενη mm. φορά. Βέβαια, στο πλαίσιο τη ΔΕΘ. Και θέλω να ελπίζω δημοσιογραφικά ότι θα υπάρξει μια ημερομηνία σταθμό ακόμη. Η, η, η ημερομηνία που θα γίνει το debate, γιατί πολλοί το ακούμε καθόλου δεν το βλέπουμε. Σουσκώ. Αν υπάρξει, θα έχει τεράστιο ενδιαφέρον. Τεράστιο ενδιαφέρον, είναι αλήθεια αυτό. Μαρτίνα, ευχαριστώ πολύ. Κι εγώ.